χθες στην Επικράτσα. Στην ομάδα τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Η ομάδα έχει ποιότητα. Έχουν έρθει παίκτες πολύ ποιοτικοί και ειδικά για την κατηγορία που θα παίζουμε φέτος. Ο συνεργασμός είναι μεγάλος. Βλέπετε ότι σε κάθε θέση θα δώσουμε μεγάλη μάχη για το οποίο θα παίξει στη βασική δεκάδα. Τα πράγματα είναι όπως τα περίμενα. Νέα, όλη η κατάσταση εδώ στην ομάδα να είναι τόσο καλή, όλοι από πάνω. Είναι πολύ ωραία το κλίμα και με τον κόσμο αλλά και μεταξύ των παιχτών. Και πιστεύω θα πετύχουμε το στόχο μας. Ο στόχος, εσύ τι θα έχετε για άμεσα. Ο στόχος πρωταρχικός είναι η άνοδος, να πάει εκεί που τους ανήκει και από εκεί και πέρα κοιτάζουμε και το κύπελλο. Για αργότερα. Για αργότερα, πρώτα να πετύχουμε αυτούς τους στόχους και μετά βλέπουμε. Μιχάλη, με δεδομένο ότι είχες και άλλες προτάσεις για να συνεχίσεις άλλο την καριέρα σου, τι ήταν αυτό που σε έκανε να αποφασίσεις τελικά να πεις στον Έστιν ΑΕΚ? Αυτό που με έκανε να πω τον Έστιν ΑΕΚ ήταν ο τρόπος σκέψης που δημιουργείται σε αυτή την ομάδα. Διότι πήρε πολλούς Έλληνες παίκτες που είναι ταλέντα και θέλουν να έχουν δίψα για δόξα και να ανέβουν ακόμα περισσότερο. Και η κατάσταση που επικρατήσα αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ με τον ενθουσιασμό που θέλει να ανέβουμε κατηγορία και να πάμε για τον πρωταθλητισμό μαζί με τον πρόεδρό μας που έχει μπει πολύ δυνατά στο να φτιάξει μια ομάδα που θα πάει για πρωταθλητισμό την επόμενη χρονιά. Αυτό με έκανε κατά κύριο λόγο να επιλέξω την ΑΕΚ. Και σε αυτές τις πρώτες σου μέρες εδώ δικαιώνεσαι για την επιλογή σου, θεωρείς ότι βρήκες αυτά που περίμενες? Εννοείται πως δικαιώνομαι, γιατί όπως τα είχα στο μυαλό μου από τη στιγμή που υπέγραψα, αυτή τη στιγμή τα βλέπω έτσι με τον κόσμο να είναι πολύ θερμός με όλους τους παίχτες, η διοίκηση να είναι κοντά μας, να μην μας κλείψει τίποτα και το ρόστερ που υπάρχει στην ομάδα είναι πολύ ποιοτικό και θα πετύχουμε το στόχο. Ποια είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχεις συναντήσει σε σχέση με τον κόσμο? Είναι η μεγαλύτερη διαφορά είναι η οργάνωση που βλέπω στην ομάδα. Και αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση βέβαια είναι και ο κόσμος, γιατί μας πιστεύουν πάρα πολύ, στηρίζουν την ομάδα συνέχεια, αλλά και γενικά είναι σε όλους τους τομείς της ομάδας είναι ένα βήμα παραπάνω.